Καλημέρα σας κύριε Παπαδογιάννη. Καλημέρα σε εσάς και στους Καλημέρα, ακροατές καλημέρα. μας. Εμείς ξέρετε εδώ στην Ιερά Πέτρα, στην Ανατολική Κρήτη, ανησυχούμε ιδιαιτέρως γιατί βροχή δεν βλέπουμε. Κάνει κάτι σταγονίτες από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Το φράγμα Μπραμιανών αδειάζει, το φράγμα το οποίο αρδεύει εδώ την ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας. Που σημαίνει ότι αρχίζει ο κόσμος και ανησυχεί. Απεντάχθηκαν και από το Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα, τα συνοδά του φράγματος. Έχουμε κάποια άλλα φράγματα που τα παλεύουμε εδώ και δεν θα είναι υπερβολή να πω 50 χρόνια, 30, 40, 25. Και αναρωτιόμαστε πού θα πάει αυτό. Είναι βέβαια, τα έχουμε διαχωρίσει στο μυαλό μας. Αν κάνουμε λάθος, κύριε Παδογέννη, μας διορθώνετε. Είναι τα έργα που φτιάχνει, ας πούμε, μέσω κάποιων προγραμμάτων η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα που τα δρομολογεί η περιφέρεια Κρήτης. Έτσι δεν είναι? Εδώ πάρα πολύ σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που βιώνουμε απόλυτα την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι αλήθεια. Τη βιώνουμε και στην Κρήτη, όπως τη βιώσαμε και στη Θεσσαλία με τις πολύ 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 μεγάλες αυτές καταστροφές. Η διαχείριση του νερού συνολικά είναι το ζητούμενο και είναι ένα θέμα που δεν μας έχει απασχολήσει εμάς τον Όχι. οργανισμό για πρώτη φορά. Όπως Σωστά. Το είπα και κουβεντιάζουμε στην... χρόνια τώρα αυτό με τη Βεβαίως. διαχείριση του νερού και Όπως... θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πώς το έχετε στο μυαλό σας αυτό, αυτή τη διαχείριση νερού. Μιλάμε για ίδρυυση, μιλάμε για άρδευση, γιατί εννοείται πρώτα πρέπει να πιούμε. Προσέξτε. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει κοινωνηθεί απόλυτα, δεν είναι ευρύτατα γνωστό, ιδιαίτερα στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, αυτό που έχει προκύψει και που έχει γίνει. Δηλαδή, πριν μερικές μέρες, επειδή έχει καθιερώσει ο Υπουργός, ο Υποδομών, ο κύριος Σταϊκούρας, μηνιαίες συναντήσεις με τους εποπτευόμενους οργανισμούς. Δηλαδή, εμείς ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είμαστε ένας οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων. Κάθε μήνα λοιπόν κάνει μια συγκεκριμένη συνάντηση συντονισμένη με την πρόοδο, να το πούμε έτσι, που συζητάμε θέματα της κάθε περιφέρειας του οργανισμού που εποπτεύεται και συμμετέχουμε όλοι, Αττικό Μετρό, Ελληνικό Μετρό, Εγνατία, Κτηριακές Υποδομές, ΟΑΚΑΕ κτλ. Εκεί λοιπόν είπα το εξής, γιατί τα λέω όλα αυτά. Στην προηγούμενη συνάντηση είπα στον Υπουργό ότι θα πρέπει, Υπουργέ μου, και πριν, προσέξτε, πριν προκύψει, πριν προγραμματιστεί αυτή η σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργού, του κ. Αβγενάκη και του Περιφερειάρχη στο Ηράκλειο, για τα νερά δηλαδή, για τη διαχείριση των νερών. Του είπα ότι θα πρέπει να συντονιστούμε και να κοινωνήσουμε μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη, ένα πλάνο, ένα master plan που έχει εκπονηθεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών, εδώ του Υπουργείου μας, και έχει εκτελέσει ο ΟΑΚ. Είναι το σχέδιο Υπάρχει δηλαδή αυτό το διαχείρισης. σχέδιο. Μα Υπάρχει. το είπα και προχθές στη συνάντηση και πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση. Κάποιοι το ξέρανε, αλλά η ομάδα των μελετητών, των συμβούλων μελετικών των Ολλανδών, να το πούμε έτσι, αμέσως κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή στα χέρια μας. Αυτό χρηματοδοτήθηκε, επαναλαμβάνω, από το Υπουργείο με 330.000 ευρώ. Και έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης, ένα master plan των υδραυλικών συνολικά έργων στην Κρήτη. Τι είναι αυτό? Αυτό έχει δύο τμήματα, αυτή η μελέτη. Και παραδόθηκε, προσέξτε, μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2022. Έχει δύο τμήματα. Το ένα τμήμα αφορά την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου ίδρευσης και άρδρευσης, επειδή το είπατε προηγουμένως, για την Ίσο Κρήτη. Και το δεύτερο κομμάτι του, το δεύτερο τμήμα του, αφορά το διαχειριστικό σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας. Ξέρετε, στην Κρήτη έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα νερά που, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά στο νησί μας. Το είναι αλήθεια. Ναι, αλλά πάνε όλα στη Γιατί... θάλασσα, έτσι. Το βλέπουμε Ακριβώς. εδώ χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο εδώ, έχουμε τα Λευκά Όρη εδώ, έχουμε τον Ναι, Πυλωρή. ναι, Τα νερά μας πάνε τα περισσότερα στη θάλασσα. Αυτό Σωστά. είναι το ένα ζητούμενο. Ότι πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο από τη μια, γιατί κάποια νερά πρέπει να πηγαίνουν στη θάλασσα, έτσι. Και από την άλλη, να εκμεταλλευτούμε τα νερά εκείνα
που πάνε χαμένα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και το βάλατε πολύ σωστά ότι θα έπρεπε να σχεδιάσουμε και άλλα μικρότερα ή συναφή πράγματα, ναι, για ξέρετε, να έχουμε εδώ, τα μικρότερα νερά. Εδώ και Παδογιάννη, υπάρχει το εξής καταπληκτικό που οφείλουμε να επενέσουμε και τους παραγωγούς μας. Υπάρχουν μικρές δεξαμενές. Ο κάθε παραγωγός έχει και μια, οι περισσότεροι βέβαια αυτό, έχουν κάποιοι δεξαμενές και έτσι βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει αυτό. Και πριν μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο περιφερειάρχης μας, ότι ψάχνουμε 4 νέες θέσεις εδώ στην Ιεράπετρα, που να μελετήσουμε, να δούμε όλες αυτές, να έχουμε όλες αυτές τις μελέτες που χρειάζονται, προκειμένου να φτιάξουμε άλλα 4 μικρά φράγματα. Βέβαια, είπαμε, το φράγμα Μπραμιανών, ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα, είναι ακόμα εδώ και από τη Χούντα έχει ξεκινήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ορίστε, δίνουμε και βούτυρο, σχόλιο τώρα, παρένθεση, βούτυρο στο ψωμί των ανθρώπων που λέει, είδατε τι η Χούντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ μπήκαμε, αναφέροντας αυτό, στην καρδιά του θέματος. Mm. Το Master Plan είναι, επαναλαμβάνω, μια ολοκληρωμένη μελέτη. Mm. Μια ολοκληρωμένη μελέτη, μια έρευνα, mm-hmm. η οποία, προσέξτε, περιλαμβάνει μια αποτύπωση, μια αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας πολύ σημαντικής που έλαβε υπόψη της και όλες τις μελέτες που υπάρχουν στο νησί μας, τις προγενέστερες. Γίνεται ένας υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου. Υπάρχει μια οικονομική ανάλυση, προσέξτε, mm-hmm. και υπάρχει, να το πούμε έτσι, και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όπως επίσης, μέσα σε αυτό το master plan γίνονται προτάσεις υλοποίησης έργων και αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος. Περιπτώσεις έκρατης ανάγκης, mm-hmm. ασφάλειας του συστήματος υδροδότησης, εξοικονόμηση νερού, διασφάλιση της ποιότητας και βελτίωση των παροχών υπηρεσιών. Είναι μια ολοκληρωμένη οριστική μελέτη διαχείρισης του νερού στην ίσο Κρήτη. Περιλαμβάνει, λοιπόν, φαντάζομαι, και τη συντήρηση των φραγμάτων. Ακούστε, αυτό είναι το άλλο θέμα που συζητάμε, έχει ανοίξει συζήτηση με την περιφέρεια. Ναι. Προσέξτε λοιπόν, εδώ μέσα στο master plan, το οποίο βεβαίως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, είπαμε, υποσχεθήκαμε ότι θα το δώσουμε στην ομάδα των συμβούλων μελετητών των Ολλανδών, mm-hmm. που εντυπωσιάστηκαν, γιατί μετά τη σύσκεψη που έγινε μια συνάντηση, μια μεταξύ του ΟΑΚ, του Υπουργού, του Περιφερειάρχη και της ομάδας των συμβούλων αυτών των Ολλανδών. Κάντε μου μια παρένθεση, κύριε Παγιώτη. Γιατί φωνάξαμε Ολλανδούς? Είμαστε ανίκανοι, δεν έχουμε επιστήμονες εμείς? Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι η Ολλανδία είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, έτσι, έχει κάνει απίστευτα πράγματα, με φράγματα, με. Αλλά είναι μια εταιρεία. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Όχι, αλλά γιατί φωνάξαμε αυτή τη στιγμή που έχετε έτοιμη μελέτη? Εσείς έχετε, το παρουσιάζετε αυτό το master plan. Το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί, φαντάζομαι, και σε άλλη. Είναι και κοστολογημένο, έτσι. Το master plan είναι κοστολογημένο συνολικά. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, ας πούμε, δεν έχουμε την εκτίμηση που πρέπει στους ανθρώπους, ας πούμε, στους επιστήμονές μας? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ εντάξει, υπάρχουν κάποια κλείνει θέματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Έτσι, εμείς αυτό που γνωρίζουμε, δόξα τω Θεώ, στην Κρήτη, και έγινε αναφορά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν βρέθηκε στις καταστροφές εκεί στη Θεσσαλία και μίλησε για την αναγκαιότητα δημιουργίας οργανισμών που θα διαχειρίζονται τα νερά, έκανε αναφορά στον ΟΑΚ. Mm. Είπε ότι στην Κρήτη υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός που βεβαίως χρειάζεται να κάνει κάποια βήματα, mm. χρειάζεται να γίνουν κάποιες συνεργασίες, mm-hmm. έτσι, για να πάει μπροστά να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα, τα νερά στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και προτάσεις, γιατί γίνεται ανάλυση και των υφιστάμενων, να πούμε έτσι, λεκανών απορροής, mm-hmm. γίνονται προτάσεις για συγκεκριμένα έργα, mm-hmm. ιεραρχημένα. Είναι μια πλήρη μελέτη. Μάλιστα. Έτσι. Αυτή τη μελέτη λοιπόν εμείς δεσμευτήκαμε και είμαστε στην πρώτη επαφή με την ομάδα αυτή, που πρόκειται βεβαίως, όλα αυτά που είπατε εγώ να τα σεβαστώ, αλλά πρόκειται περί μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που διαθέτει μια εξαιρετική μοναδική τεχνογνωσία γύρω από αυτό το θέμα. Έχει κάνει δηλαδή
παρεμβάσεις και μελέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που έχει σχέση με τη διαχείριση των νερών. Ωραία να το σεβαστούμε. Εμείς όμως, όπως είπα και στη σύσκεψη, είμαστε ένα βήμα μπροστά. Δεν είμαστε Θεσσαλία. Έχουμε τον ΟΑΚ, που έχουμε εκφωνήσει αυτό το master plan, που το master plan, επαναλαμβάνω, είναι ένα οριστικό σχέδιο διαχείρισης των νερών και για άρδρευση και για ίδρευση. Και επίσης έχει μέσα στο δεύτερο τμήμα του και το κομμάτι που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία. Το τι πρέπει να γίνει, σε ποια έργα πρέπει να προχωρήσουμε. Και δεν σας κρύβω ότι εδώ υπάρχει κοστολόγηση της εφαρμογής αυτού του σχεδίου που φτάνει περίπου τα 2 δις. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έργο που θα πιάσει από τη μία πλευρά την Κρήτη μέχρι την άλλη και που αφορά συνολικά τη διαχείριση των νερών και των αντιπλημμυρικών έργων. Μάλιστα. Κοστολογημένο. Τώρα, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο που ανοίξατε προηγουμένως έχει να κάνει, ωραία, κάνουμε φράγματα. Διαχειριζόμαστε τα φράγματα. Κοιτάμε την ασφάλεια των φραγμάτων, που είναι ένα άλλο τμήμα. Πολύ ένα σωστά. Άλλο ιδιαίτερο κομμάτι. Όπως η ασφάλεια των φραγμάτων, ξέρετε. Το πρόστα τώρα αυτό, που έχει βρεθεί κάποιο ρήγμα εκεί στο φράγμα, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, έτσι, θα φτιαχτεί. Και υπάρχει ένα ρήγμα, τώρα, το οποίο δεν ξέρει τι γίνεται, έτσι, με το, λοιπόν, είναι στη σεισμογενή περιοχή, εννοείται. Αυτές τις ημέρες έχει ανοίξει, όχι μόνο, είχε πριν κάποιους μήνες μιλήσαμε με την περιφέρεια, τον κύριο Περιφερειάρχη, και προχωρούμε. Η υπηρεσία μας είναι σε απόλυτη συνεργασία τώρα μέσα από μια προγραμματική ΟΑΚ να αναλάβει συνολικά, προσέξτε, συνολικά την ασφάλεια των φραγμάτων στην Κρήτη. Είναι φραγμάτων... ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή, διέπεται από κοινοτική, να το πούμε έτσι, νομοθεσία, και είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτό να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν μιλάμε για ασφάλεια φραγμάτων, μπαίνουν κάποια πράγματα σημαντικά μέσα. Εξοπλισμοί, συγκεκριμένα, να το πούμε έτσι, μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό. Προχωρούμε λοιπόν, τις επόμενες μέρες μάλιστα θα υπάρχει συνάντηση και με την προσωπική μου συμμετοχή, με ομάδα από την περιφέρεια, για να δούμε, να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες και με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Κοτσόνης, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη και είναι ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, με μια τεράστια εμπειρία πραγματικά, ζήτησε να προχωρήσουμε και σε αυτό το κομμάτι και θα βρεθεί χρηματοδότηση και από το Υπουργείο για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που, επαναλαμβάνω, είναι και υποχρεωτική. Προβλέπεται και είμαστε υποχρεωμένοι από την κοινοτική νομοθεσία. Έχουν γίνει λοιπόν βήματα. Δεν είμαστε Θεσσαλία. Έχουμε εργαλείο το οποίο πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε. Γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όλα αυτά τα έργα. Είπατε κάτι ξεκινώντας τη συζήτησή μας. Σε τι βάθος χρόνου, πότε θα εκτελεστούν τέτοια έργα, υδραυλικά μεγάλα έργα, αντιπλημμυρικά μεγάλα έργα? Εμείς σαν ΟΑΚ έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχοντας αυτό το μεγάλο διαχειριστικό σχέδιο, και έχουμε προγραμματίσει και υλοποιούμε τμήματα και αυτού του σχεδιασμού. Κρίνω όμως ότι θα πρέπει, γιατί βλέπω ότι δεν γνωρίζουν πολύ αυτό το μεγάλο σχέδιο, παρόλο που έγινε πολύ μεγάλη διαβούλευση. Έγινε δηλαδή συνεννόηση, συζήτηση με τους εμπλεκόμενους. Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως το αναφέρατε, δεν είμαστε Θεσσαλία. Όσον αφορά όμως το ζητούμενο της λειψιδρίας, που εκεί έχουμε το πρόβλημα και της συγκέντρωσης των νερών, σε τι φάση βρισκόμαστε, έτσι ώστε, έχοντας όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν ήδη δεδομένα σαν σχέδια, σαν μελέτες, όλα είναι έτοιμα και όμως δεν το γνώριζαν ούτε μελετητές οι Ολλανδοί. Τι αυτό σημαίνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ταχύτητες που απαιτούν οι καιροί και η κλιματική αλλαγή? Κατά πρώτο να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής, ότι εδώ στην Κρήτη δεν ψάχνουμε να βρούμε διαχειριστή των νερών, το είπαν όλοι εξάλλου, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, πρώτος ο Περιφερειάρχης, παίρνοντας το λόγο, είπε ότι στην Κρήτη
Έχουμε ένα οργανισμό που μέχρι στιγμής διαχειρίζεται εξαιρετικά το κομμάτι των νερών που αφορά τα νερά στην Κρήτη. Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΚ, ο κύριος Κουράκης, το ίδιο είπαν και το σύνολο των δημάρχων της Κρήτης. Αυτό για μας, για τον ΟΑΚ. Είναι, να το πούμε έτσι, μια πολύ μεγάλη τιμή, αλλά από την άλλη και μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Χρειάζεται όμως, έρχομαι σε αυτό που είπατε τώρα, χρειάζεται να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε, να συντονιστούμε, να προτεραιοποιήσουμε τα έργα που προτείνονται μέσα από εδώ και να δούμε με ποιο τρόπο, δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων και να προχωρήσουμε για την εκτέλεση αυτών των έργων. Δεν είναι, προσέξτε, δεν γίνεται κάτι από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι, αυτό εμείς έπρεπε να έχει γίνει τώρα, κύριε Παδογιάννη, εχθές. Όχι τώρα που μιλάμε, έτσι. Έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί αυτά. Και εντάξει, η μελέτη ολοκληρώθηκε, λέμε τώρα, αλλά έπρεπε κατευθείαν να μπαίνουμε στο ψητό. Προσέξτε να δείτε. Τώρα να φέρω, να φέρω ένα παράδειγμα, να το πούμε έτσι, που αφορά το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο, τον Αποσελέμη. Έτσι. Επειδή υδροδοτούνται από αυτό το φράγμα, το εξαιρετικό φράγμα. Έτσι. Το 25,3. Λοιπόν, το φράγμα μέχρι πρότινες, μέχρι πριν ολοκληρωθεί η σύραγγα του οροπεδίου, δεν υπερχείλιζε. Τώρα η σύραγγα βοηθάει, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει στο 60% της πλήρωσης του φράγματος. Έχουμε προγραμματίσει, προσέξτε, τώρα που μιλάμε, έχει δημοπρατηθεί. Έχει γίνει διαγωνιστική διαδικασία και προχωράμε, έχει αρκετά υποέργα. Το ένα υποέργο είναι η εγκατάσταση υδροστροβίλου για να περιορίσουμε το ενεργειακό κόστος. Από την άλλη είναι η δημιουργία, η επέκταση υδραγωγείου, δεξαμενών, Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Κριτσά, Μήλατο, ένα έργο 25,3 εκατομμύρια που ήδη έχουν δημοπρατηθεί, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες μέρες, προσέξτε, τις επόμενες μέρες θα υπογράψω εγώ, εκφράζοντας τον οργανισμό, έτσι, με τον ανάδοχο, να ξεκινήσει το έργο. Άλιστα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δίκτυα που ήταν στον αρχικό σχεδιασμό και έχει να κάνει με τα δίκτυα από Παγνή, Ηράκλειο και φτάνει και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ένα έργο συμβασιοποιημένο περίπου 6 εκατομμύρια. 8,5 χιλιόμετρα νέων, να το πούμε έτσι, δικτύων. Είναι πολλά πράγματα που προβλέπονται. Ξέρετε ότι στην Κρήτη έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κατάσταση των δικτύων τώρα. Ναι. Τα δίκτυά μας είναι πεπαλαιωμένα. Το ξέρουμε παντού. Αυτό εδώ και σπάνε και χάνουμε νερό μέσα από αυτή Βάλαμε τη σε ένα πρόγραμμα εμείς σαν Παγκρήτιος οργανισμός, που αυτό θέλουμε να το δείχνουμε στην πράξη, προτάξαμε τη ΔΕΙΑΗ στο Ηράκλειο μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και προμηθεύουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εκτελείται το έργο τώρα που μιλάμε, 6.000 έξυπνα υδρόμετρα που έχουν αυτό το στόχο, να περιορίσουν τις διαρροές για την παλιά πόλη του Ηρακλείου. Τώρα προχωράμε, προσέξτε. Εκτελείται το έργο στο Ρέθυμνο, γιατί βλέπουμε εμείς, είμαστε όχι υποχρεωμένοι. Αυτό είναι ο ρόλος μας, να βλέπουμε την Κρήτη συνολικά. Είναι ένας παγκρήτιος οργανισμός και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Προχωράμε δηλαδή, βλέπετε και στη Σιτία, συμμετέχουμε σε έργα και του Δήμου Σιτίας και επιβλέπουμε έργα όπου μας ζητηθεί και όπου μπορούμε. Όπου σας ζητηθεί, πολύ σωστά το λέτε. Εδώ για την Ιερά Πέτρα κάτι, διότι εδώ και πρόβλημα έχουμε με τα νερά, με τα δίκτυα ίδρευσης και με αμυαντοσωλήνες χρησιμοποιούμε για να πίνουμε νερό από αμυαντοσωλήνες. Έπρεπε να έχει αλλαχθεί εδώ και μια δεκαετία, για να μην πω τώρα κάτι. Καθυστερούμε, θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος φταίει σε αυτό, αλλά ας πούμε να λέτε μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η μελέτη, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και σωστά επισημαίνεται ότι δεν την ξέρουν και πολύ αυτή τη μελέτη και προφανώς και παρόλο η αυτοδιοίκηση και άνθρωποι, οι δήμοι και οι νέοι δήμαρχοι κτλ. Θα πρέπει να ενημερωθούν για αυτό το θέμα και να δουν εγώ αν μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ αυτό που μου λέτε τώρα με βάζετε, αν θέλετε, σε ένα προβληματισμό. Δηλαδή,
μου ανοίγεται, να το πούμε έτσι, τη σκέψη να αποστείλουμε, αν και είναι αυτό ανερτημένο, στην ιστοσελίδα μας, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλο το αρχείο, βέβαια, γιατί πρόκειται περί μια ολοκληρωμένης μελέτης. Όχι, αυτό είπαμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, να ενημερωθεί. Μπράβο. Να το στείλω σε όλους τους δημάρχους της Κρήτης. Και να κάνετε μια σύσκεψη εδώ, ας πούμε, στην κάθε αντιπεριφέρεια, μια σύσκεψη. Θα σας είπα ότι στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με το Υπουργείο, με τον Υπουργό, έθεσε αυτό το θέμα. Είπα ότι πρέπει, κύριε Υπουργέ, να κοινωνήσουμε, να κάνουμε μια εκδήλωση στο Ηράκλειο, ας πούμε, έτσι, ώστε να καλέσουμε και τους μελετητές, να καλέσουμε και άλλους εξαιρετικούς, να το πούμε έτσι, συγητές, και να γίνει γνωστό το τι αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας, τι όπλο έχουμε στα χέρια μας, τι εργαλείο επιτρέψαμε την έκθεση. Αυτό είναι απαραίτητο, θεωρώ. Παρά του ότι μέχρι να εκπονηθεί αυτή η μελέτη που λέει ο Υπουργός, η μεγάλη μελέτη, εμείς είμαστε εδώ, είπαμε θα αποστείλουμε ό,τι στοιχεία έχουμε. Μπορεί να γίνει και αποσπασματικά όμως. Μα φυσικά μπορεί να γίνει. Δηλαδή περιμένουμε να μαζέψουμε δύο. Γιατί είδατε τώρα, μου λέτε προηγουμένως ότι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι διερευνούμε το πού μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αυτά όλα εδώ έχουν αναλυθεί. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες και υπάρχει πλήρη ανάλυση του υδροφορορίζοντα. Δηλαδή, να το επικεντρωθούμε λίγο εδώ τώρα στην Ιερά Πέτρα που μιλάτε σήμερα, κύριε Παπαγιάννη, παρακαλώ. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν είχαμε συμφωνήσει, δεν είχαμε συζητήσει για να βγείτε να μας μιλήσετε σήμερα, αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, αν δεν τα έχετε στοιχεία αυτά μπροστά σας, να δούμε αν υπάρχουν θέσεις κατάλληλες για μικρά φράγματα. Δηλαδή, το μοντέλο της Κύπρου, με λίγα λόγια, αν υπάρχει κάποιο νέο για το φράγμα Μπραμιανών, γιατί αυτό το φράγμα έχει γίνει τώρα μια 50 χρόνια, δεν το έχει αναλάβει κάποιο Υπουργείο, ας πούμε, αν το έχω καταλάβει σωστά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε. Αν έχει ελεγχθεί, υπάρχει ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση, παραδείγματος χάρη του φράγματος, υπάρχει η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής εκεί που έχει να κάνει, της Γραλιγιάς που έχει να κάνει και με το φράγμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και να δούμε εδώ. Εμείς δεν έχουμε απόλυτα στοιχεία, προσέξτε, για τα φράγματα που δεν διαχειριζόμαστε. Ξέρετε ότι διαχειριζόμαστε το φράγμα ποταμών, στο Ρέτινο, στο στον Αποστελένη. Το θυμόμαστε όλοι με τον Κροκόδηλο. Αυτό έχουμε εδώ το Βαλσαμιώτη, έχουμε τη λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου, σαν λιμνοδεξαμενή. Τώρα βρισκόμαστε, να το πούμε έτσι, στην φάση να αναλάβουμε τη διαχείριση και τη λιμνοδεξαμενή εδώ στον Ομαλό, στα Χανιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας με την περιφέρεια περί ανάληψης, διαχείρισης για την ασφάλεια των φραγμάτων, ολοκληρώνοντας αυτή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, βεβαίως θα μπούμε στη διαδικασία αυτή. Και πέραν τούτου, εφόσον γίνει και τυπικά η πράξη ανάληψης της διαχείρισης των πόρων των υδατικών, των φραγμάτων από τον ΟΑΚ, τότε βεβαίως με την τεχνογνωσία που έχουμε, με το προσωπικό, με την εμπειρία που έχουμε. Τώρα να σας πω και το άλλο, ότι εμείς ενισχυόμεθα, διότι για πρώτη φορά ο ΟΑΚ, πρώτη φορά, το τονίζω, γι' αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, έχουμε πετύχει να πάρουμε για το 23 12 άτομα μηχανικούς και για το 24 7 άτομα μηχανικούς, μόνιμες προσλήψεις από τη δεξαμενή που δώσανε για τον ΑΣΕΠ πριν λίγο χρονικό διάστημα, έτσι, και αφορά τους επιτυχώντες. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι έχουμε κοιτάξει όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να προτάξουμε στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού τα στελέχη που ήδη απασχολούνται και προσφέρουν υπηρεσίες στον ΟΑΤ. Γιατί είναι έμπειρα στελέχη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, είναι συμβασιούχοι, είναι με μια μορφή σύμβασης, τους διέπει και μια ανασφάλεια, αν θέλετε, εργασιακή. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάνει βήματα. Ετοιμαζόμαστε για αυτό που λέμε για την επόμενη μέρα, να αναλάβουμε σαν οργανισμός όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Μάλιστα. Έτσι. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω, και όχι μόνο το να σας δοθούν και χρήματα, δεν ξέρω με ποιο αυτό τρόπο. Αυτό είναι απαραίτητο, μα συγγνώμη,
Δεν μπορεί να γίνει μια ανάληψη ενός τέτοιου εγκαιρήματος χωρίς χρήματα. Το βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις αυτό, κύριε Παπαδογιάννη, να συμβαίνει να δίνονται αρμοδιότητες χωρίς χρήματα. Έτσι το έχουμε δει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό δεν μπορεί, δεν είναι εφικτό εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Ήδη οι συζητήσεις που γίνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Χρήματα, επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω ότι για αυτούς τους λόγους υπάρχουν, γιατί είναι εργαλεία πολλά τώρα, χρηματοδοτικά, που μπορεί κανείς να τα βρει, αρκεί να είναι οργανωμένος και να είναι όριμος. Ναι. Για να διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεις, πρέπει να έχεις οριμότητα, πρέπει να είσαι έτοιμος. Ξέρουμε, αυτό το έχουμε εμπεδώσει βεβαίως, κύριε Παπαδογιάννη. Ωραία. Οπότε, για το φράγμα Μπραμιανών που δεν είναι στην δική σας αρμοδιότητα, ποιος το ελέγχει τώρα αυτό, δηλαδή ποιος θα ελέγξει, ας πούμε, μετά τη σύμβαση, αν κατάλαβα καλά, μετά την επικύρωση της σύμβασης στην οποία θα υπάρχει ο έλεγχος των φραγμάτων, περνάει στα χέρια απόλυτα του και εφόσον οπότε να θα γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έτσι, και η διαχείριση, γιατί τώρα ας πούμε, το φράγμα εδώ Μπραμιανών το έχει ο τοπικός οργανισμός εγκαίων βελτιώσεων, και η διαχείριση, ας πούμε, του νερού θα έρθει σε εσάς ή θα παραμείνουν οι ΤΟΕΒ, ας πούμε? Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για μια συνολική επίσης διαχείριση. Θέλω να μου απαντήσετε και στην έννοια διαχείριση. Ξέρετε τι λένε οι ακροατές μας εδώ. Διαχείριση σημαίνει ότι θα μου φέρεις νερό από εκεί που βρέχει, δηλαδή από τα Χανιά θα μου το φέρεις στην Ιερά Πέτρα? Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και κάποιες κοινότητες που τσακώνονται μεταξύ τους, όχι μου πήρες το νερό, όχι μου πήρες το νερό, καταλαβαίνετε. Αυτά συμβαίνουν, τα βιώνουμε καθημερινά και εμείς εδώ. Ναι. Έτσι. Το ζητούμενο λοιπόν, η συνολική διαχείριση είναι, δεν είναι μόνο αυτό, πολύ στεγνά επιτρέψτε μου την έκφραση διαχείριση, είναι μέσα στη διαχείριση μπαίνει και η σειρά, αυτό που είπαμε, των έργων υποδομής που θα βοηθήσουν την κάθε περιοχή να έχει τις ποσότητες τις απαιτούμενες. Η διαχείριση είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι μόνο έχω νερό, αυτό το νερό και το διαχειρίζομαι. Είναι να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις να έχω νερό. Μιλήσαμε προχθές στη συνάντηση. Έγινε μια πολύ μικρή κουβέντα για την ανάπτυξη ενός κεντρικού αγωγού στην Κρήτη. Έρχομαι δηλαδή εμέσως να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Έτσι. Είναι αυτά μέσα στο σχεδιασμό το συνολικό. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, χρειάζονται χρόνο. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε λόγω του ξηρού υδρολογικά χειμώνα που περάσαμε και που δεν είχαμε νερά, και που αυτή τη στιγμή στον Αποσελέμη αυτά 25,3 εκατομμύρια κυβικά έχουμε 4 εκατομμύρια στον ταμιευτήρα, και που πρέπει, αυτό που μπορούμε να διαθέσουμε μέχρι τέλη του χρόνου αν δεν έχουμε βροχές, είναι περίπου 2 εκατομμύρια, γιατί μέσα στον ταμιευτήρα πρέπει να μείνει νερό και για την ασφαλειά του και για την ποιότητα του νερού του. Έτσι. Είναι θέματα λοιπόν, είναι σύνθετο το θέμα. Να γι' αυτό πάμε λίγο. Απαιτείτε. Ωραία. Θα είμαστε σε επαφή τώρα, γιατί πραγματικά μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα που ενδεχομένως να μην τα. Έχουμε και εμείς τουλάχιστον δεν τα ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδογιάννη. Θα και για πράγματα τα οποία δεν άπτονται του νερού και για άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν αυτά. Να πάμε λίγο. Υπάρχει ένας, κύριε Τσαγκαράκη, υπάρχει ένας κύκλος που αφορά το νερό, που περιλαμβάνει, είναι δηλαδή μια δέσμη τεράστια. Δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, που βεβαίως χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μελέτη για να προχωρήσει κανείς και να πει ότι σαν διαχειριστής εγώ, όποιος είναι αυτός, εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι ο οργανισμός μας, έτσι, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κι άλλος, ότι για να φτάσει στο σημείο αυτό να πεις διαχειρίζομαι και ικανοποιώ τις ανάγκες, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, και προετοιμασία και ωριμότητα. Δεν είναι απλά. Γι' αυτό τα βάζω έτσι εγώ πολύ συνολικά στο τραπέζι και στη συζήτηση. Όχι, θα μπορούμε να εξειδικεύσουμε ίσως σε άλλη εκπομπή, να πούμε περισσότερα για το Λασίθι. Τώρα, επειδή μιλάμε στο Λασίθι, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, δεν το βλέπουμε, πώς το λένε, ξεχωριστά. Ναι, υδροφόρος ορίζοντας, ούτε χιόνια έχουμε. Εδώ τώρα έχουμε κάποια μελέτη, γιατί εδώ στην Ιερά Πέτρα, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, είχαμε μια μελέτη
Παυλάκη, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, που Φυσικά. έδειχνε, α, okay, έδειχνε Ο Πάβλος ο Παυλάκης. έδειχνε τον υδροφόρο ορίζοντα από Σιτία, Ιερά Πέτρα, το νότιο κομμάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ναι. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά και την ποσότητα και την ποιότητα των νερών αυτών, γιατί το είχαμε εξαντλήσει το θέμα εκεί όταν Κοιτάξτε, προσπαθούσαμε. Οι ποσότητες, οι ποσότητες εδώ είναι ικανοποιητικές. Ναι. Έχουμε αυτό στην Κρήτη. Είναι, είναι, να το πούμε έτσι, ένα πλεονέκτημα. Όμως, η άντληση των νερών, οι γεωτρήσεις, δεν αποφέρουν ποιοτικά αποτελέσματα. Σωστά. Δεν είναι το ίδιο το υπόγειο νερό που πολλές φορές ο υδροφόρος ορίζοντας, όταν ειδικά δεν έχουμε τις απαιτούμενες βροχές, δηλαδή την ενίσχυσή του, γίνεται υφάλμηρο το νερό και δεν είναι η ποιότητα εκείνη που απαιτείται. Και μάλιστα σήμερα που μιλάμε για καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες, δηλαδή βλέπουμε ότι η καλλιέργεια του Αβοκάντο στην Κρήτη έχει εκραγεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκρηξη σε αυτό το κομμάτι. Το ξέρετε. Το Αβοκάντο, δεν κάνω λάθος, το Αβοκάντο δεν χρειάζεται μόνο πολύ νερό. Χρειάζεται και πολύ ποιοτικό νερό. Λοιπόν, δεν είναι λύση, λοιπόν, προσέξτε, το να αντλούμε νερό υπόγεια. Πρόσφατα είδαμε και μια μελέτη στην οποία αναφερόταν στην ποιότητα. Αυτές οι μελέτες στο master plan έχουν ληφθεί υπόψη. Α, okay. Να ξέρετε. Αυτό το θέμα ποιοτικό νερό, όταν λέμε, εννοούμε πέρα από το υπεράντληση που μπορεί να φέρει τη θάλασσα μέσα, τα λέω όσο πιο λαϊκά μπορώ για να καταλαβαίνουμε όλοι, που σημαίνει ότι σταματάει και η γεώτρηση να υπάρχει. Έτσι, τι άλλο, υπάρχουν χημικές ουσίες, ας πούμε, από τις καλλιέργειες, τις εντατικές, παράδειγμα, εδώ, φυσικά. Έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, χημικά ουσίες, στοιχεία μέσα στο νερό. Φυσικά. Να. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Να. Δεν το αμφισβητεί κανείς, ιδιαίτερα στις περιοχές σας. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Που υπάρχει καλλιέργεια, δηλαδή πάρα πολλά θερμοκήπια κτλ. Αυτό εξάλλου και επιστημονικά έχει αναλυθεί. Έτσι. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να δημιουργήσουμε τα έργα εκείνα που θα βοηθήσουν να έχουμε νερά, επιφανειακά νερά, που δόξα τω Θεώ στην Κρήτη είμαστε μια περιοχή που δεν τα στερούμαστε, και αυτό που συνέβη το περσινό χειμώνα, ότι δεν έβρεξε δηλαδή πολύ, δεν ήταν κάποια έκπληξη, μην γελιόμαστε. Εμείς έχοντας, να το πούμε έτσι, πληροφόρηση και συνεργασία με ιδρύματα επιστημονικά, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κύκλος. Έχουμε τους ενισχυμένους χειμώνες, αλλά έχουμε και τους ξηρούς υδρολογικά χειμώνες. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που μας εξέπληξε. Ναι. Σωστά. Όπως επίσης περιμένουμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η πληροφορία που έχουμε είναι ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει νερά, αυτό να το λέμε, και βροχές, πουθενά στην Κρήτη. Ναι. Αλλά θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά με μεγαλύτερη αισιοδοξία όλο το φαινόμενο αυτό. Γιατί από την άλλη δεν είναι μόνο οι καλλιέργειες, είναι το τεράστιο τουριστικό κύμα, ρεύμα που υπάρχει στην Κρήτη. Οι πυλώνες της Κρήτης. Είναι οι δύο πυλώνες. Εντάξει, το νερό βοηθάει και στην βιομηχανία, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν και χρησιμοποιείται από το μικρότερο το ποσοστό της βιομηχανίας, η αγροτική ουσιαστικά χρήση του είναι το 80 περίπου της 100 της κατανάλωσης νερού. Είναι έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Κύριε Τσαγκαράκη, είναι έτσι όπως το λέτε. Βενέτης, είναι κυρία Τσαγκαράκη, κύριος Βενέτης, δεν πειράζει. Αλλά η ρήπανση των νερών, προσθέω. Κυρία Τσαγκαράκη, Η ρήπανση πάντως, όσον αφορά, υπάρχει και ρήπανση των επιφανειακών υδάτων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απασχολεί και εμάς. Είναι περίπου το 20% των επιφανειακών υδάτων, αν το λέω σωστά. Κοιτάξτε, αφού υφίσταται. Εμείς το νερό, ξέρετε ότι το νερό που πηγαίνει στους τρεις δήμους στην Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο, Χερσόνησο, Άγιο Νικόλαο, γίνεται επεξεργασία. Βέβαια. Φίλτρα, πώς τα λένε. Ο Αποσελέμης, δηλαδή στο δηληστήριο του Αποσελέμη, στην εγκατάσταση αυτή, γίνεται εξαιρετική συνεργασία. Το επόμενο διάστημα και παρέχουμε, να το πούμε έτσι, νερό εξαιρετικής ποιότητας. Εφάμιλο του εμφιαλωμένου νερού. Αυτό δεν είναι κουβέντα, δεν είναι λόγια, δεν είναι υπόθεση, προκύπτει μέσα από αναλύσεις. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέλιξης του εργαστηρίου μας,
ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε νερά και να έχουμε και από εξωτερικούς δηλαδή συνεργάτες, εξωτερικούς πελάτες. Δηλαδή να πιστοποιήσουμε το εργαστήριό μας για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και εξωτερικούς συνεργάτες. Νερού. Ωραία. Να το πούμε στο Δήμο. Να... Συνεπώς, και τώρα... και τα νερά, γιατί αμφιβάλλουμε για την ποιότητα νερού εδώ της Ιεράπετρας. Τώρα προσέξτε. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την δημιουργία εγκατάστασης παρόμοιας στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι. 23,5 εκατομμύρια. Έχει ολοκληρωθεί διαδικασία. Υπάρχει μια ένσταση που εξετάστηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχει προσωρινός ανάδογος, είναι ο άκτορας, και προσπαθούμε εκεί να δημιουργήσουμε αυτή την εγκατάσταση ώστε να επεξεργαζόμαστε το νερό και να τροφοδοτήσουμε όλο το Ρέθυμνο με πόσιμο νερό. Αυτό έγινε κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του Ρεθύμνου, ήταν μια διαδικασία η οποία ή κρίνατε εσείς τη διαδικασία από πριν, γιατί παίζει ρόλο. Προσέξτε, αυτό είναι μια προσπάθεια 15 χρόνων. Μάλιστα. Θεωρείται ένα περιβαλλοντικό θαύμα αυτό. Ξέρετε, έχουμε στο Ρέθυμνο μια τελείως διαφορετική, να το πούμε έτσι, κατάσταση. Δηλαδή, το φράγμα ποταμών, ένα σημαντικό φράγμα, 23,5 εκατομμύρια κυβικά. Έχει να κάνει και εισιτία με αυτό, κύριε Παδογιάννη, ή λάθος το σκεφτήκαμε. Όχι, είναι άλλο έργο. Άλλο έργο. Το έργο που λέτε εσείς είναι το υβριδικό πάρκο. Ναι, σωστά. Είναι το υβριδικό πάρκο που έχει προκύψει ανάδογος, είναι η Τέρνα. Είναι ένα έργο περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο που θα εξασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια στο νησί, που θα δώσει πολλές θέσεις εργασίας, αυτό είναι αλήθεια, και θα επιφέρει σε όλους τους εμπλεκόμενους και τους δήμους σημαντικά έσοδα. Είναι ένα άλλο έργο. Ναι, ωραία. Όχι, μας τα ξεκαθαρίζετε και εμάς στο μυαλό μας. Λοιπόν, ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είμαστε εδώ να τα πούμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα έτσι και αυτή τη συζήτηση την όμορφη που κάναμε και πληροφορούμε τους πολίτες. Για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι τώρα το νερό, αυτό το υπέρτατο αγαθό που μας έχει λείψει φέτος. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε φτάσει στα σημεία, όχι να το πούμε έτσι, λειψιδρίας. Εμφανίζεται, ο ΟΑΚ αυτή τη στιγμή καλύπτει ουσιαστικά όλα τα κενά τα οποία είχαμε στο μυαλό μας, όχι μόνο εμείς, πιστεύω και όλοι όσοι ακούνε την εκπομπή, είχαμε αυτή τη κάλυψη κενών ότι υπάρχει ένας ΟΑΚ ο οποίος και μελέτες έχει όριμες και για άλλα θέματα, γι' αυτό και σας είπαμε θα τα ξαναπούμε, είναι σύντομο. Ναι. Σύντομα. Έχει μελέτες έτοιμες, έχει όριμες, οι οποίες δεν ήταν καν γνωστές εκεί που θα έπρεπε να είναι γνωστές και όχι εξαιτίας σας. Η αιτία είναι ας αναζητηθεί αλλού. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει το know-how, υπάρχει η δυνατότητα της πρωτοτυπίας, όπως είπατε για το Ρέθυμνο, που ουσιαστικά δεν είχατε ξανά παρόμοια ένταξη τέτοια και αξιοποίηση προγράμματος από τον ΟΑΚ πριν. Ξεκινήσατε και κάνατε μια πρωτοτυπία εκεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είναι σημαντικό το έργο του ΟΑΚ, κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εδώ ο στόχος μας είναι πραγματικά να πληροφορήσουμε. Αυτή η συζήτηση δημιούργησε και προβληματισμούς και σε εμάς και σε μένα προσωπικά, ότι θα πρέπει να κοινωνήσουμε και να συζητάμε περισσότερο, θα πρέπει να πληροφορούμε τον κόσμο, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε, έτσι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε βήματα μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδογιάννη. Καλή μέρα. Επίσης, καλημέρα. Γεια σας.